ή θα μιλήσουμε εμείς, ο λαός. Κοντά μου είναι ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, γι' αυτό και η εισαγωγή, ευρωβουλευτής των Πράσινων, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, και τον ευχαριστώ θερμά που είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ λίγο, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ξεκίνησε η περιοδία, ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, κύριε Κόκαλη. Ναι, βέβαια, είμαστε λιγότερο από 100 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Mm. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι ευρωεκλογές, γιατί είναι τα θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη πάρα πολύ δύσκολα. Περάσαμε την πανδημία, έχουμε τους πολέμους, έχουμε την ακρίβεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια καλύτερη, πιο δίκαια και πιο ενωμένη Ευρώπη, και αυτό θα πρέπει να παλέψουμε απέναντι στις δυνάμεις που δεν θέλουν αυτό. Θέλουν μεγαλύτερη δύναμη στα κράτη, θέλουν λιγότερο κράτος δικαίου και, εν πάση περιπτώσει, το τόξο αυτό της δεξιάς, άκρας δεξιάς, που ορθώνεται απέναντι και στα κλιματικά και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μια Ευρώπη, κύριε Κόκαλη, πιο γρήγορη στις αποφάσεις ή να προλαβαίνει καταστάσεις και να μην ακολουθεί μονίμως καταστάσεις. Ναι, αυτό είναι σε αυτό στο οποίο εναντιώνονται, αν θέλετε, οι δυνάμεις της ακραίας δεξιάς και της εθνικιστικής δεξιάς. Θέλουν δηλαδή μια λιγότερη Ευρώπη. Σήμερα η Ευρώπη πρέπει, είδαμε παραδείγματος χάρη στην πανδημία, ότι η Ευρώπη δεν έχει κοινή πολιτική υγείας, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα έπρεπε να έχει. Είδαμε στον πόλεμο ότι η Ευρώπη δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική και δεν έχει και κοινή αμυντική πολιτική στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το βλέπουμε και στα θέματα πώς αντιμετωπίζουμε την σφαγή στη Γάζα και στον πόλεμο στο Ισραήλ. Θέλουμε να έχει λοιπόν. Θέλουμε λοιπόν μια Ευρώπη η οποία να έχει περισσότερη αλληλεγγύη. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να έχει περισσότερη ταχύτητα, περισσότερη ικανότητα, και αυτό νομίζω ότι πρέπει στις ευρωεκλογές να το απαιτήσουμε, ψηφίζοντας τις δυνάμεις αυτές που πιστεύουν στην καλύτερη Ευρώπη. Mm-hmm. Ευρωβουλευτής Πράσινων. Μάλιστα. Είμαι ο πρώτος πράσινος. Είμαι ο Έλληνας ευρωβουλευτής στην Ευρωομάδα των Πρασίνων, η οποία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή. Μια σπουδαία πολιτική οικογένεια με συμμετοχή σε 7 κυβερνήσεις και διοίκηση σε πάνω από 500 δήμους και περιφέρειες της Ευρώπης. Μια πολιτική οικογένεια εστιασμένη στα δεδομένα και στο θάρρος να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στα μάτια και όχι δημιουργώντας, ας το πούμε, ψευδή διλήμματα και ψευδείς εικόνες επιστροφής σε μια κανονικότητα που δυστυχώς δεν πρόκειται να υπάρξει και να γυρίσει. Και έχω την τιμή να είμαι ο Έλληνας ευρωβουλευτής μετά από τη θητεία του συμπολίτη σας, του Μιχάλη Τρεμόπουλου, το 2014. Ναι. Τον είχα προχθές στην εκπομπή και μου έλεγε μάλιστα ότι τα δύο κύματα, εγώ θα τα πω έτσι, πολιτικά κύματα των Πρασίνων, ενώνονται σε αυτές εδώ τις ευρωεκλογές για να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά επέκταση. Δεν καταφέρνω πάντα να ερμηνεύσω το Μιχάλη Τρεμόπουλο, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε και στην Ελλάδα ένα πράσινο κίνημα, ένα πράσινο κόμμα, το οποίο θα στέκεται προσιλωμένο στην ανάγκη για την προστασία πρώτα απ' όλα της περιουσίας και της ζωής των πολιτών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, στην μείωση της ρήπανσης και άρα στο προσδόκιμο ζωής, και βεβαίως στις μεγάλες ευκαιρίες και στο να ανέβουμε στο νέο τρένο, να μην το χάσουμε και αυτό, που όποιος κάνει μια βόλτα εδώ δίπλα στη Χελέξπο και δει την έκθεση Forward Green που τρέχει αυτές τις μέρες, θα δει πόσο μεγάλη καινοτομία, πόσο μεγάλη ευκαιρία, πόσο μεγάλες δυνατότητες ανοίγονται, ειδικά σε μια χώρα που είναι τόσο πρικισμένη όσο η δική μας και την οποία δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να την αφήσουμε στα παιδιά μας χειρότερη. Η αλήθεια είναι ότι το green, το χρώμα πράσινο με λίγα λόγια, πέρα από τον πολιτικό φορέα, είναι κάτι το οποίο συζητείται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέχρι πιο δεξιά και από την άλλη πλευρά μέχρι πιο αριστερά. Γιατί εκεί πάει η οικονομία, εκεί πάει η κοινωνία. Δηλαδή το αυτονόητο πρέπει κάποιος να το κάνουμε και πράξη. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία λοιπόν κανείς να προτιμήσει το αυθεντικό, διότι πολύ φοβάμαι ότι ειδικά στην Ελλάδα τα κόμματα δεν έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν στην πολιτική τους ανάλυση, αν θέλετε, ναι, την προσέγγιση αυτή. Δεν λέει κανένας ότι τα κόμματα έχουν την πρόθεση να αγνοήσουν τις μεγάλες απειλές που έχουμε μπροστά μας, ούτε ότι έχουν την πρόθεση να αγνοήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες. Όμως έχουμε δει ότι δεν γίνεται να είμαστε μοιρασμένοι άνθρωποι με αυτή την συνέστηση στα διάφορα κόμματα. Πρέπει να συγκροτήσουμε ένα πόλο τώρα στις ευρωεκλογές και εν συνεχεία στις τοπικές και εθνικές εκλογές. Άρα στην Ευρωβουλή, στις επόμενες εκλογές, το είχα για το τέλος, αλλά εφόσον το συζητάμε τώρα, δεν έχει καμία διαφορά. Θα κατεβείτε, θα είστε υποψήφιος με τους Πράσινους. Θα είμαι υποψήφιος με το κόμμα Κόσμος, το οποίο έχει κάνει μια έτσι να ενταχθεί στην πολιτική πράσινη οικογένεια. Εγώ είμαι ευρωβουλευτής της Πράσινης Ομάδας και αν εκλέξουμε ευρωβουλευτή, θα είμαστε στους Πράσινους. Το κόμμα Κόσμος είναι το προσωπικό σας? Τα κόμματα δεν είναι γιοταρχή προσωπικά. Εντάξει, είναι αυτό το οποίο ιδρύσατε εσείς. Ναι. Είμαι συνιδρυτής και έχω την τιμή να είμαι γραμματέας αυτή τη στιγμή. Και με αυτό το κόμμα θα κατέβουμε σε αυτές τις εκλογές και στις επόμενες. Μάλιστα. Πώς
Ναι, δεν είναι προσωπικό, το καταλαβαίνω, αλλά πάντα κάποιος ηγείται αυτών των προσπαθειών ή παίρνουν τις πρωτοβουλίες. Και έχετε ένα βαρύ όνομα, κύριε. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή είμαι εκλεγμένο. Με μια δυναμική. Ναι. Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση? Πήρα αυτή την απόφαση γιατί πιστεύω ότι είναι θετικό και χρήσιμο για την πατρίδα μας να υπάρχει ένας πολιτικός σχηματισμός που να εκφράζει αυτή την μεγάλη ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια και αυτή την πολιτική σκέψη με μια προσήλωση στα πραγματικά δεδομένα και με μια προσήλωση στην ανάγκη να προστατεύσουμε και τη δημόσια υγεία αλλά και να καταλήξουμε σε έναν κόσμο ο οποίος θα είναι πολύ πιο υγιής, πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο δίκαιος. Αυτό δυστυχώς είναι ένα αφήγημα πολιτικό και μια πολιτική σκέψη που δεν έχει ενσωματωθεί σε κάποιο άλλο κόμμα. Και πρέπει να υπάρχει. Για μένα θα ήταν, ξέρετε, αρκετά εύκολο, αν ήθελα απλώς να είμαι ένας ευρωβουλευτής, να μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάω σε κάποιο άλλο κόμμα. Όμως η ανάγκη είναι να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι στην πολιτική, ούτε για να γίνω γνωστός, μπήκα στην πολιτική, γνωστός ήμουνα, ούτε για να γίνω πλούσιος. Ναι, αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί ακούγοντας το Πέτρο Σκόκαλης θα το φανταζόμουν κάπου αλλού. Δεν θα πω που κάπου αλλού. Ούτε το φαντάζομαι κάποιο συγκεκριμένο, αλλά. Όχι προς τα εκεί, αλλά νομίζω ότι απαντήσατε. Νομίζω ότι είναι το Σοκράτης Κοκκάλης, γιατί το Πέτρο Σκόκκαλης το έχουν ακούσει οι γενιές ανθρώπων κάπου πάλι αλλού. Άλλωστε, μεθαύριο είναι και η επέτειος της ανακήρυξης της κυβέρνησης της ΠΕΑ στους Κορισχάδες της Βρετανίας κατά την περίοδο της αντίστασης. Οπότε κανένας έχει διάφορες διαδρομές στην οικογενειακή του πορεία. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως στα Τέμπη. Καθώς το φοβερό δυστύχημα το οποίο ζήσαμε. Σαν Τέμπη και χάσαμε 57 ανθρώπους με έναν πολύ άδικο τρόπο. Και το άδικο στο λέω, υπάρχει δίκαιος? Όχι. Αλλά όταν δεν μπορούσε ένα σύστημα να λειτουργεί και αποδεδειγμένα πλέον, αν λειτουργούσε, δεν θα είχαμε το δυστύχημα. Είναι, εγώ θα πω άδικος, δεν μπορώ να πω εγκληματικός όπως λέτε οι πολιτικοί, γιατί εμείς δεν έχουμε ασυλία, κύριε Κοκκάλη. Όμως φέρατε και κάποια άλλα στοιχεία στην δημοσιότητα, τα οποία θέλω να μας τα πείτε. Ένα μεγάλο διακύδευμα των ευρωεκλογών είναι να απαιτήσουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες να ζούμε σε ένα κράτος το οποίο έχει, αν θέλετε, τα στάνταρ και τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Κανένας Ευρωπαίος πολίτης δεν φαντάζεται, μάλλον όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες εκτός από εμάς, ξέρουν ότι θα μπουν στο τρένο και θα βγουν στη στάση τους. Ξέρουν ότι η δικαιοσύνη, όταν συμβεί κάτι, θα αποδώσει γρήγορα, γρήγορα και αποτελεσματικά, θα φέρει στο φως την αλήθεια. Αυτά δυστυχώς στη χώρα μας δεν συμβαίνουν και τα Τέμπη είναι ένα, θα έλεγα, σύμπτωμα μιας δημόσιας διοίκησης και ενός κράτους το οποίο είναι κυριολεκτικά πάμε και όπου βγει. Είδαμε ότι είχαμε μια αποκάλυψη προχτές ότι παρολίγο να είχαμε το ίδιο και στην Αθήνα. Είδαμε ότι οι εξαγγελίες για την αλλαγή των διοικήσεων του ΟΣΕ δεν έγιναν πραγματικότητα ένα χρόνο μετά. Είδαμε ότι η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δεν κάλεσε πάρα πολύ σημαντικούς μάρτυρες και μάλιστα αρνήθηκε κατόπιν της προτροπής του Ευρωπαίου Εισαγγελέα να καλέσει τους δύο υπουργούς για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Είδαμε λοιπόν ότι αυτό το κράτος έχει μεγάλο κόστος σε αξιοπιστία, σε ανθρώπινες ζωές. Τώρα, όσον αφορά τη δική μου συμβολή και ξεκινώντας από την περίοδο που ήμουνα στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινήσαμε μια σειρά από ερωτήσεις, διότι όλη αυτή η διαδικασία της ανάπτυξης του υδροδρόμου στη χώρα μας έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά χρήματα, άρα έχουμε δικαιοδοσία. Και ξετυλίγοντας το κουμπάρι, κάποια στιγμή εντοπίσαμε μια απάντηση της Ευρωπαίας Επιτρόπου που έλεγε ότι έχει μια έκθεση που της έλεγε ότι η ελληνική σιδηρόδρομη είναι ασφαλής. Ζητήσαμε αυτή την έκθεση, διότι προφανώς απεδείχθη με δραματικό τρόπο ότι δεν ήτανε και δεν μας απαντούσε. Οπότε εγώ άσκησα το δικαίωμα να ζητήσω να βγουν έγγραφα, μάλλον να απελευθερωθούν το σύνολο των εγγράφων. Μου απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς μεγάλη μου έκπληξη και απογοήτευση ότι αυτά δεν είναι στο δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να τα βγάλει. Όμως συμπλήρωσε ότι εάν μου έδινε τα έγγραφα θα μου έδινε τα συγκεκριμένα 17 έγγραφα τα οποία και έδωσα στη δημοσιότητα και πρέπει να πω προς τη Μίνδης η βουλευτής της Νέας Αριστεράς η κυρία Πέρκα έδρασε γρήγορα και ζητάει τα έγγραφα τα ελληνικά, είναι έγγραφα δηλαδή τα οποία έχει στείλει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Τριαντόπουλος, οι διάφοροι αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα μπορούν και οι Έλληνες βουλευτές να τα αναζητήσουν από την άλλη πλευρά. Εμείς θα συνεχίσουμε να τα αναζητούμε από την ευρωπαϊκή πλευρά, θα πρέπει να τα αναζητήσουμε και από την ελληνική γιατί θα πρέπει η αλήθεια να έρθει στο φως επιτέλους σύντομα και δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο τελευταίο καιρό δεν το έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε και είναι και θα έλεγα και η ρίζα του προβλήματος.
προβλήματος για τον οποίο, του προβλήματος το οποίο μας έχει φέρει στην δεινή θέση, κεντροπιαστική για εμάς θέση, να ψηφίζει η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι στην Ελλάδα έχουμε σοβαρό πρόβλημα κράτους δικαίου. Και σε ποια χώρα? Στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Στη χώρα που τα έχει γεννήσει όλα αυτά. Ναι, αυτό είναι πραγματικά... Είναι πραγματικά ντροπή. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μετά τη Χούντα και δεν είναι κάτι που, όπως λέγεται, συμβαίνει επειδή εγώ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε έχει επηρεάσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Είναι 330 βουλευτές από 5 κόμματα με έναν τεράστιο κατάλογο παραβιάσεων βασικών θεσμών του κράτους δικαίου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη, ξέρετε, δεν έχουμε σύνταγμα. Άρα αυτό που μας κρατάει μαζί είναι η προσήλωση σε ορισμένες αρχές και για πρώτη φορά, και μπράβο, και είναι πολύ καλό αυτό, για πρώτη φορά συνδέονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με την τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου. Επομένως, η κυβέρνησή μας με τις πράξεις που έχει κάνει τελευταία 4 χρόνια, ξυλώνοντας, αν θέλετε, το pullover, τι έχει να κάνει με την ελευθεροτυπία, έχει να κάνει με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι να κάνει με τη λειτουργία της δικαιοσύνης, είτε έχει να κάνει με μια σειρά από άλλα θέματα, μας φέρνει στην επισφαλή θέση να διακινδυνεύει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως συμβαίνει στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Εγώ τα λέω αυτά εδώ και 3,5-4 χρόνια και η αντίδραση της κυβέρνησης είναι να, μα με λέει, αν θέλει να προδότει κάτι τέτοιο. Είναι εκεί η τελευταία απόφαση στις εκλογές που μπορεί να δημιουργεί μια τέτοια διάθεση στην ελληνική κυβέρνηση? Αναφέρομαι στα εκλογικά ποσοστά. Τι εννοεί, δεν με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω. Όταν 1,41% όλα τα υπόλοιπα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν έχουν τη δυνατότητα πρόταση μορφή. Ναι. Λόγω των πολύ χαμηλών ποσοστών που πήρανε. Ναι, μήπως κατάλαβα. Δημιουργούν μια τέτοια κοιτάξτε, διάθεση. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι αρχή άνδρα δείξε. Ή σήμερα αρχή πρόσωπο δείξε, γιατί είναι και η μέρα της γυναίκας, δεν είναι μόνο άνδρες. Εδώ θα κριθεί λοιπόν και είναι σαφής μια αλαζονία. Νομίζω ότι είναι κορυφαίο παράδειγμα που η πρόσφατη δήλωση ότι, ξέρετε, επειδή έχουμε 41% θα παραβούμε το Σύνταγμα που έχει το άρθρο 16 τα ειδικά πανεπιστήμια και επειδή πιστεύουμε ότι η χώρα βιάζεται. Ιδέα δηλαδή ότι επειδή εσύ κρίνεις αν υπάρχει βιασύνη ή όχι μπορείς να παραβιάζεις το Σύνταγμα, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Νομίζω ότι η αλαζονία είναι πάντα κακός σύμβουλος και νομίζω ότι αν θέλετε η κόπωση του κόσμου από αυτή την αλαζονία το δείχνει ξεκάθαρα. Μένω λίγο στα ΤΕΠΗ, πάμε στα μη κρατικά πανεπιστήμια, καθώς 8 στους 10 Έλληνες, με βάση τη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες από τον Α, αν δεν κάνω λάθος, τηλεοπτικό σταθμό Α, μιλούν για συγκάλυψη. Αυτό, προφανώς 8 στους 10 δεν γνωρίζουν αν υπάρχει συγκάλυψη ή όχι. Mm. Αλλά η διάθεση που υπάρχει ή ο φόβος που ενδεχομένως να υπάρχει είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία ενός κράτους δικαίου, γιατί πάνω απ' όλα χάθηκαν 57 άνθρωποι. Άρα γιατί δεν έχουμε αυτή την εντύπωση? 57 νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίγανε σε τίποτα. Γιατί ξέρετε, εδώ έχουμε και πάρα πολλές φυσικές, μάλλον κλιματικές καταστροφές, στις οποίες το κράτος μας δείχνει ανήμπορο να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών. Όσο περισσότερο γίνεται αυτό, τόσο θα πέφτει και η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο κράτος και στη δημοκρατία, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Στα ΤΕΜΠΗ δεν υπήρχε καμία κλιματική ή φυσική καταστροφή. Υπήρχε μια βαριά αβελτηρία της δημόσιας διοίκησης να κάνει τα αυτονόητα. Και αυτό ο κόσμος σωστά έχει μεγάλη αγανάκτηση και θέλει να έρθει στο φως όποιος και όποια έχει οποιαδήποτε ευθύνη. Είτε για το τι είχε μέσα το τρένο, είτε γιατί τον παζώσανε, είτε γιατί δεν έγινε η 717 ή οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι η τακτική του να προσπαθούμε να τα συγκαλύψουμε, δηλαδή στο κάτω-κάτω ξέρετε, εδώ δεν έχουμε και μία περίπτωση όπως είχαμε στις παρακολουθήσεις όπου επικαλέστηκαν την εθνική ασφάλεια και το απόρριτο. Εδώ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν υπήρχε καμία φυσική καταστροφή, κανένα απόρριτο και ο κόσμος έχει μια δίκαια οργή. Είναι καθαρά ανθρώπινος παράγοντας και είναι και ο τρόπος που πολιτικά διαχειρίζεται το κράτος. Όταν έχουμε σταθμάρχες οι οποίοι ήταν λυκείου και απλά είχαν το πολιτικό βίσμα και πέραν 4.000, 3.000, δεν πέραν δηλαδή με λίγα λόγια το μέσο μισθό, ναι, και ήταν σε θέσεις που διαχειρίζουν τις ζωές μας, αυτό δείχνει ότι κάτι λάθος συνέβαινε. Ναι, νομίζω λοιπόν ότι στις ευρωεκλογές είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να απαιτήσουμε να λειτουργεί η χώρα μας σαν ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος από τα μικρά ως τα μεγάλα, γιατί όλα έχουν τη σημασία τους. Στο τέλος δεν έχουμε πια την πολυτέλεια. Δεν είναι μόνο βέβαια και τα ΤΕΜΠΗ, είναι και η Πύλος, όπου και εκεί περιμένουμε να δούμε πώς χάθηκαν άλλοι 750 άνθρωποι. Όλα αυτά θα πρέπει να λειτουργούν πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. Εντάξει, έχουμε τις πολιτικές κόντρες καθιερωμένες, θα έλεγα. Η θέση σας ποια είναι?
Κοιτάξτε, θα επαναλάβω καταρχήν ότι είμαι κάθετα και, ας πούμε, και αξιακά αντίθετο στην ιδέα ότι μπορεί ο καθένας να ερμηνεύει το Σύνταγμα κατά το δοκούν. Νομίζω είναι ξεκάθαρο τι λέει το Σύνταγμα. Τώρα, αν καλός ή κακός το λέει, εγώ δεν είμαι δογματικός. Εγώ έχω πάει σε δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση. Νομίζω όμως ότι πέραν της βιασύνης και της αυτής της πράξης, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αφού βιάζεται τόσο πολύ που δεν θα μπορούσε να περιμένει να το κάνει το καλοκαίρι όπως έκανε με τον νόμο για την αστυνομία, ούτως ώστε να μην διαταράξει και να μην πάρει εχμαλό τους όλους τους φοιτητές και τους γονείς τους στην εξεταστική περίοδο. Τόσο πολύ πια βιάζεται η Ελλάδα που δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι το καλοκαίρι. Το δεύτερο επίσης είναι ότι μέσα σε έναν μακρύ διάλογο που θα έπρεπε να γίνει, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει μια βαριά δυσανεξία στην διαβούλευση στο διάλογο. Θα κάνει όλα μόνη της, θα ξέρει όλα μόνη της, όπως έκανε το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, όπως έκανε με το Ταμείο Δικαίας Μετάβασης. Αποφεύγει τη συζήτηση. Εάν κάναμε μια συζήτηση, νομίζω ότι αυτή θα έπρεπε να βασιζόταν στην δέσμευση όλων να φτάσουμε πρώτα στον μέσο όρο χρηματοδότησης, στον μέσο όρο δηλαδή που επενδύουμε όσον αφορά ως προς ΑΕ, που επενδύουμε στην δημόσια παιδεία. Στη χώρα μας σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια ξοδεύουμε περίπου 2.700 ευρώ, στην Τουρκία περίπου 5.500 και ο μέσος όρος στις χώρες του ΑΕ είναι 14.000 ευρώ. Όταν λοιπόν έχουμε τόσο υποχρηματοδούμενη παιδεία και αν θέλετε και πλέον η τακτική του να αποεπενδύουμε, να μειώνουμε την αξία μιας δημόσιας περιουσίας και συνέχεια να ειδικοποιούμε. Την έχουμε δει και στα τρένα με τα αποτελέσματα που είδαμε. Την έχουμε δει και στην υγεία. Την έχουμε δει. Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να περάσει στην παιδεία. Δεν σημαίνει ότι το άρθρο 16 δεν είναι αναχρονιστικό. Αλλά έχουμε ένα κράτος δικαίου το οποίο έχει συγκεκριμένες διαδικασίες για να μπορέσουμε να εξυγχρονιζόμαστε. Βέβαια, να πούμε ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στο να ιδρυθεί ένα πανεπιστήμιο στη χώρα, ξένο πανεπιστήμιο. Δεν θα ήθελε κιόλας και δεν υπάρχει καμία ελάχιστη ευρωπαϊκή σχέση. Σύσταση παραρτήματος. Όχι, δεν επιτρέπει σε εσάς, επιτρέπει μόνο παράρτημα να έρθει στη χώρα. Και τίθεται το εξής ερώτημα. Αν ο κύριος Πρόεδρος Φούγαλης δεν πήγαινε να σπουδάσει στο εξωτερικό, αλλά πήγαινε σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, εντός των σύνορων. Δεν θα είναι καλύτερο αυτό για τα παιδιά να μην φεύγουν στο εξωτερικό? Όχι μόνο έχω σπουδάσει σε δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο Χαμσάρ και στο Χάρβαρντ, έχω ιδρύσει και δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Το Athens Information Technology σε συνεργασία με το Carnegie Mellon την εποχή του 2004 με 2010, όπου παρήχαμε υψηλού επίπεδου μάθηση σε ηλεκτρονικά και σε πληροφορική, και δεν μπορέσαμε να το συνεχίσουμε για λόγους του άρθρου 16. Και το Athens Tech, το οποίο προσπαθούσε να κάνει μια, ας πούμε, πιο εκλαϊκευμένη τεχνολογική παιδεία. Άλλωστε και στα δύο εργαζόταν ο κύριος Πυρακάκης τότε. Επομένως ξέρω το θέμα και πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο συγκριτικό παγκόσμιο πλεονέκτημα η ελληνική παιδεία. Δηλαδή η ιδέα ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια σχολή ιατρικής στο όνομα του Ιπποκράτη, η ιδέα ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια σχολή πολιτικής ιστορίας. Θα ανεβάζει την πράντα κατευθείαν. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να είναι ένας βασικός εθνικός στόχος. Και δεν βλέπω καθόλου τον τρόπο με αυτό, με τα παραρτήματα που δημοσίων πανεπιστημίων, που είναι δημόσια στη χώρα τους, αλλά στη χώρα μας θα έρθουν σαν ιδιωτικά. Βλέπω μία βιασύνη και δυστυχώς έχω και σε συνδυασμό με την συστηματική υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων, γιατί και το επιχείρημα περί των 130 εκατομμυρίων ή των 500 από το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας δεν νομίζω ότι θεραπεύει το βασικό πρόβλημα της χρόνιας υποχρηματοδότησης του μέλλοντος των παιδιών μας και του μοναδικού μέλλοντος μιας χώρας, που θα πρέπει να είναι η γνώση. Η γνώση και η παιδεία. Η γνώση είναι. Ο ανθρώπινος νους είναι η πιο σπουδαία ανανεώσιμη πηγή στον. Και η τεχνολογία και η πρόοδος από τον ανθρώπινο νου έρχονται. Προφανώς αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Γιατί η νοημοσύνη είναι μία. Μιλάμε για τεχνική νοημοσύνη, η νοημοσύνη έφτιαξε την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό λέω, και ας επανέλθουμε στην διπλανή έκθεση στο Forward Green. Αν πάει κανείς, θα δει σοβαρές, σπουδαίες, υλοποιήσιμες καινοτομίες, λύσεις που υπάρχουν σήμερα και που αν τις εφαρμόσουμε θα έχουμε μια ζωή η οποία θα είναι λιγότερο τοξική, με περισσότερη υγεία, με περισσότερη ασφάλεια και με περισσότερη οικονομία. Ακριβώς. Περισσότερη επιχειρηματικότητα. Άλλωστε, όλη η άσκηση περί κλιματικής κρίσης και βιοποικιλότητας είναι να μπορέσουμε να έχουμε με λιγότερα να κάνουμε περισσότερα. Είναι μια καινοτομία, λοιπόν. Ναι, αλλά η Ελλάδα είναι σε ένα γεωγραφικό σημείο που έχουμε αέρα, ήλιο, θάλασσα, που είναι το βασικό προϊόν για αυτά τα οποία συζητάμε, και είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη και πρώτοι είναι οι Γερμανοί που έχουν βροχή
265 μέρε. Κοιτάξτε, τελευταίοι δεν είμαστε, γιατί έχουμε κάνει μεγάλη. Ναι, το λέω με μια δημοσιογραφική υπερβολή, αν θέλετε. Έχουμε κάνει όμως μια πρόοδο με τον εντελώς λάθος τρόπο. Αντί να, δηλαδή, να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα αυτής της τεχνολογίας να διαμοιράζει τον πλούτο, να μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι να αυτοπαράγουν και να αυτοκαταναλώνουν χωρίς να έχουν το κόστος του πετρελαίου. Δεν ξέρει, ξεχνά ο κόσμος, ότι η χώρα μας κάθε χρόνο πληρώνει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να εισάγει πετρέλαια και ορυκτά καύσιμα κτλ. Ο αέρας και ο ήλιος καθ' όλη τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης είναι δωρεάν και άφθονος και ελεύθερος σε όλους. Είναι όλη η ενέργεια. Επομένως, μπορούμε να τα κάνουμε πολύ καλύτερα και στη χώρα μας. Γιατί το έλεγα το πριν στην έκθεση, ότι τα νησιά, τα ελληνικά νησιά, επειδή έχουν χαμηλό πληθυσμό το καλοκαίρι, το χειμώνα, θα πρέπει να έχουν όλα ενεργειακή αυτάρκεια και δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε καν με την ηλεκτροδότηση των νησιών, των ελληνικών νησιών. Παρ' όλα αυτά, μέχρι πολύ πρότινος, πληρώναμε 700 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο όλοι μαζί για να, τα διασυνδέσουμε. Από τώρα που τα διασυνδέσαμε όμως, δεν θα πρέπει να τα κάνουμε μπαταρίες. Δεν πρέπει να κάνουμε τα νησιά μας πλατφόρμες αιωλικής ενέργειας, την οποία θα εξάγουμε προς την Βόρεια Ευρώπη. Ούτε αυτό πρέπει να γίνει. Χρειάζονται τα πράγματα μια ισορροπία, χρειάζεται μια κοινή λογική, χρειάζεται μια προσήλωση στην επιστήμη και στην κοινωνική συνοχή. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, εγώ καταλαβαίνω, ήθελα λίγο και το σχολείο και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όλη αυτή την αναταραχή και τη ζήμωση που υπάρχει στην πλευρά της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Ούτε το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να πιστώνεται αυτό το χάος, εγώ θα το έλεγα, που επικρατεί αυτή τη στιγμή μετά τον κύριο Κασελάκη που ήρθε στα πράγματα. Θέλω το σχολείο σας. Νομίζω ότι η αλαζονία που περιγράψαμε πριν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορέσει να συντηρηθεί για πάρα πολύ καιρό. Και στην ιστορία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και πιστεύω ότι και η πλευρά, ας πούμε, της κεντροαριστεράς, του προοδευτικού χώρου θα ανασυνταχθεί. Πιστεύω και όσον αφορά εμένα, εργάζομαι ώστε σε αυτό το τραπέζι της συζήτησης να υπάρχει ένα επαρκές σοβαρό, αντικειμενικό και, αν θέλετε, κυβερνητικό πλέον, ναι, συνολικό πρόταγμα Πράσινο Κόμμα. Αυτή τώρα θα είναι ερώτηση λίγο προβοκατόρια και θα την κάνω, κύριε Κουκάλη. Το ότι προχωράτε στην ίδρυση ενός κόμματος, ενός φορέα, δείχνει ότι θέλετε να είστε ένας από τους ανθρώπους που ενδεχομένως να παίξει ρόλο, ηγετικό ρόλο, γιατί έχετε το ανάστημα να το κάνετε αυτό. Αντιλαμβάνεστε πώς το εννοώ και το λέω ανοιχτά. Να παίξετε ένα τέτοιο ρόλο στην κεντροαριστερά, να βγείτε μπροστά κάποια στιγμή. Όχι, κύριε, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου το θέμα των αξιωμάτων. Σας είπα και νωρίτερα ότι στην πολιτική δεν βρίσκομαι για κάποιο λόγο προσωπικό. Δεν έχω ανάγκη ούτε να γίνω γνωστός, ούτε να γίνω πλούσιος. Έχω όμως. Καθαρά πολιτικά το ρώτησα. Έχω όμως πλέρια την ευθύνη, έχοντας παιδιά και γνωρίζοντας τι ακριβώς προβλέπει η επιστημονική κοινότητα και τι το προβλέπει χρόνια. Με εξοργίζει η αδράνεια και η υποκρισία και αισθάνομαι ότι πρέπει και εγώ, αλλά και όλοι μας, να προσφέρουμε ώστε να εξασφαλίσουμε τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στον 21ο αιώνα θα μπορέσουν να τον ζήσουν ολόκληρο. Μάλιστα. Παραμένετε Ολυμπιακός. Εκεί δεν αλλάζει. Έτσι δεν είναι. Πολιτικά αλλάζουμε. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Για όνομα του. Νομίζω το Κόκαλης, εάν το δούμε κάπου αλλού, εντάξει, εκεί θα πέσω από τα σύνορα. Σας το λέω με πολύ. Και εγώ θα πέσουμε παρέα. Ακριβώς. Λοιπόν, παρόλα αυτά, σκεφτήκατε κάποια στιγμή να επενδύσετε στον Άρη? Όχι. Όχι, ποτέ το διάβασα κι εγώ. Ναι, και γι' αυτό το. Ναι, όχι, νόμιζα ήταν πρωταπριλιάδα το διάβασα, αλλά τελικά είδα πως δεν ήταν. Όχι, αυτά είναι φήμες κυκλοφορούν. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, ασχολήθηκα με τον Ολυμπιακό, δούλεψα στον Ολυμπιακό περίπου 15 χρόνια. Βοήθησα. Αγγιθήκατε και τις ομάδες όταν ο πατέρας σας αποχωρήθηκε. Ναι, για μια περίοδο, μπας περιπτώσει, ασχολήθηκα 15 χρόνια και με τη Σούπερ Λίγκα, έκανα κι εγώ ό,τι μπορούσα. Θα ήθελα να έβλεπα τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα σήμερα και για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Κύριε Κόκαλη, καλή δύναμη σας, εύχομαι και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σήμερα. Λοιπόν.